Ήδη μιλήσαμε με τον Βασίλη Κούνα, ο Μιχάλης Κακιούζης, ο οποίος μαζί ζήτησε να καλέσουμε τον Κούνα. Τον φέραμε πρώτο coach, τον Βασίλη. Μιχάλης Κακιούζης, βλέπαμε την ώρα της μετάδοσης πώς ζούσες το παιχνίδι από την κερκίδα. Πόσο δύσκολο ήταν ως προπονητής να είσαι μακριά από την ομάδα σε έτσι αγώνα? Πολύ δύσκολο. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που κάνανε τα παιδιά σήμερα είναι μοναδικό. Είχαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καταφέραμε, δουλέψαμε, μαζευτήκαμε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Απλά το παιχνίδι μας δεν την άφησε να δείξει πάρα πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια στην ομάδα, κερδίσαμε το δεύτερο τίτλο της χρονιάς, ουσιαστικά τον πρώτο όμως. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ακόμα για το πρωτάθλημα. Τίποτα, χαρόμαστε, θα χαρούμε την επιτυχία μας. Όλα καλά και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλους, ο Βασίλης, όλα τα παιδιά, όλη η οικογένεια Παπαέλα που είναι δίπλα στην ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα πρωτάθλημα, ο Κεραυνός που μπαίνει δυνατά στην postseason. Έχετε τη δυνατότητα να κοντράρετε την ΑΕΚ, πώς το βλέπεις, coach? Πάλι το ίδιο, με το πρωί, η ίδια ερώτηση. Για να φτάσουμε μέχρι τότε πρέπει να περάσουμε, έχουμε δύο σκοπούς να περάσουμε. Ένας είναι ο Απόλλωνας και μετά η επόμενη φάση. Η ΑΕΚ είναι μακριά, βήμα-βήμα μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Αν θα είναι η ΑΕΚ, αν θα είμαστε εμείς, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.